αρνήθηκε να υποβάλει την παρέτησή του όπως του ζητήθηκε από τη διακυβέρνηση Τραμπ. Ο Ομοσπονδιακός Εισαγγελέας του Μανχάταν που είχε διοριστεί επί της Δίας Ομπάμα περίμενε την απόλυσή του. Δεν παρετήθηκα πριν από λίγο απολύθηκα. Η θέση του Ομοσπονδιακού Εισαγγελέα στο νότιο τομέα τη Νέα Υόρκη θα είναι πάντα η μεγαλύτερη τιμή τη επαγγελματική μου ζωή, έγραψε ο Twitter ο Πιτ Μπαράρα. Μετά τι εκλογέ του Νοεμβρίου, ο Ομοσπονδιακό Εισαγγελέα του Μανχάταν είχε συναντηθεί με τον Τραμπ, ο οποίο του είχε ζητήσει να μείνει στη θέση του. I μου είπαν πω θα παραμείνω. Συμφώνησα να παραμείνω. Ήδη έχω μιλήσει με τον γερουσιαστή Σέσιον, που είναι υποψήφιο για το Υπουργείο Δικαιοσύνη, και εκείνο μου ζήτησε να παραμείνω. Προσδοκώ να συνεχίσω τη δουλειά μου στο νότιο τομέα τη Νέα Υόρκη, είχε δηλώσει τότε ο κύριο Μπαράρα. Την Παρασκευή ζητήθηκε από 46 ομοσπονδιακού εισαγγελεί που είχαν διοριστεί από τον Μπαράκ Ομπάμα να υποβάλουν τι παρέτησει του. Πρόκειται για συνήθι πρακτική των Προέδρων στη διαδικασία μετάβαση. Ο 48χρονο Μπαράρα είχε διοριστεί από το 2009 και είχε οικοδομήσει τη φήμη ενό ακέραιου λειτουργού τη δικαιοσύνη που ήταν πολέμιο τη διαφθορά και του εγκλήματο.